Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών. Εμμανουέλ Μακρόν και Μαρίν Λεπέν ακονίζουν τα ξύφη τους σε μια μάχη για γερά νεύρα και ολόκληρη Ευρώπη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. Tout est possible. Vive la République. Vive la République. Et vive la France. Σήμερα άνοιξαν οι κάλπες στα γαλλικά υπερπόντια εδάφη. Τα στρατηγεία των δύο υποψηφίων έχουν στραμμένη την προσοχή τους στους αναποφάσεις τους, με το βλέμμα φυσικά στους ψηφοφόρους του αριστερού Ζαν-Λικ Μελανσόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει παρελθόν στο Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, άρα και σαφές πλεονέκτημα στη δεξαμενή του προοδευτικού σωλήνα. Vous le voyez, je peux ici moi vous tenir un discours sans avoir un seul propos de haine, ni sur nos adversaires, ni sur nos adversaires politiques. Γι' αυτό το λόγο εξαπέλυσε επίθεση στη Λεπέν για το θέμα της Ισλαμικής Μαντήλας. Dans l'espace public. Je l'ai dit, de la manière la plus claire. Je pense que la question du voile, c'est la question d'une religion, d'un signe extérieur religieux. Ένα ακόμη σημείο που δίνει προβάδισμα στο Μακρόν είναι η κόντρα του με τη Μαρίν Λεπέν για το δάνειο που έλαβε η ακροδεξιά υποψήφια από ρωσική τράπεζα, αφήνοντας έτσι υπόνοια για εξάρτησή της από τη Μόσχα, με την ίδια να υπεραμείνεται στο ένα και μοναδικό debate που πραγματοποιήθηκε για τον πατριωτισμό της. Dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de Monsieur Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015. Pertinemment que ce qu'il dit est faux. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre et que je défends parce que je suis une patriote. Η ίδια η Le Pen έχει περάσει την αντεπίθεση για το συγκεκριμένο θέμα, επισημένοντας πως η Γαλλία πρέπει να κρατά αποστάσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Dire que la Russie représente pour les pays d'Europe un danger militaire. Je vous dis, je crois que vous commettez. Ωστόσο, η ίδια η Μαρίν Λεπέν, σε χθεσινή ομιλία της στο Ετάπλ, φάνηκε σίγουρη για την επικράτησή της. Mes amis, si la majorité silencieuse décide de sortir de son silence en votant, elle triomphera. Elle cessera enfin de se faire imposer une politique qui la ruine. Την ίδια ώρα, στην εκπνοή της προεκλογικής εκστρατείας, μία νέα δημοσκόπηση δείχνει πως ο Μακρόν θα είναι αυτός που θα κόψει πρώτο στο νήμα, κερδίζοντας με 57% έναντι 43% της Λεπέν. Αν ο Μακρόν επικρατήσει, θα είναι ο δεύτερος πρόεδρος στη Γαλλία μετά τον Ζακ Σιράκ, ο οποίος θα κερδίσει για δεύτερη φορά ακριβώς με την ίδια επικοινωνιακή πολιτική, τη συσπήρωση σύσσωμου του δημοκρατικού άξονα στο δεύτερο γύρο έναντι της ακροδεξιάς.